Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αδέλφια μου, ευλογημένα του Θεού παραδομένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο. Μ' αξιώνει να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Είναι χάρις από τον Θεό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ήταν η επιθυμία αυτό μέσα στην καρδιά και ο Κύριος την εκπλήρωσε. Και εκπληρώνει ο Κύριος αυτή τις επιθυμίες μας που είναι κατά το θέλημά Του. Αμήν. Ό,τι εκφράζουμε, αδελφοί, θα είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι με αμφιβολία, αλλά με σιγουριά. Έχει μεγάλη σημασία, αδελφοί. Πώς εκφραζόμαστε στον Κύριο. Ότι αυτό που λέμε, αυτό που απαντάμε, το εννοούμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστώ, αδελφοί. Απολαμβάνω τη χάρη από τον Θεότυπο, όπως και όλοι εσείς. Οι ευλογημένοι του Κυρίου. Ο λαός του Θεού. Που έκλεξε ο Κύριος ο ίδιος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάριος είναι ο άνθρωπος, τον οποίον έκλεξε ο Θεός και κατοικεί μέσα στον οίκον του Θεού. Αυτό είναι το σπίτι του Θεού, αδελφοί. Και απολαμβάνουμε, αδελφοί, τη δόξα του Θεού. Είμαστε μακάριοι, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε. Δεν αξίζαμε. Δεν αξίζαμε. Χάρη έκανε ο Θεός. Μας αθώωσε. Μας ελευθέρωσε. Μας λύτρωσε. Μας έφερε κοντά του. Ο καθένας μας είχε μια ιδιαίτερη ζωή, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μια άλλη ιδιοσυγκρασία ο καθένας, μια διαφορετική. Και ήρθε ο Κύριος, αδελφοί, και βλέπουμε τη μεταμόρφωση, την αλλαγή, τις μεγάλες αλλαγές που επιφέρει μέσα στη ζωή μας, που είναι μοναδικές, είναι ιστορικές. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, όπου αυτές έχουν προέκταση αιώνια, αδελφοί, και αυτό είναι το σημαντικό. Λέω πάντοτε οι άνθρωποι του Θεού είναι οι πιο σοφοί άνθρωποι, αδελφοί. Γιατί δεν κοιτάζουν το τώρα, δεν μένουν σε αυτό, αλλά κοιτάζουν το ύστερα, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Πώς θα περάσει και πού θα περάσει ο άνθρωπος την αιωνιότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σοφός ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί. Έχει αναπτυγμένο IQ. Συνηθίζω να λέω, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι προχωρημένος και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδελφοί. Δεν ευλογούμε τα γένεια μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία λαμβάνει σάρκα και οστά, αδελφοί. Ευχαριστούμε μέσα στη ζωή μας. Και βλέπουμε το έργο του Θεού να εξελίσσεται, αλήθεια, να εκτελήσεται μόνο να μην παρεμβαίνουμε, να μην μπαίνουμε εμπόδιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην καθυστεράμε τον Κύριο, αδελφοί, ώστε να εκπληρώσει το έργο που έχει με τον κάθε έναν από εμάς. Ένα ιδιαίτερο, ένα ειδικό έργο, αδελφοί. Και έχουμε εξειδίκευση επάνω σε αυτό, αδελφοί. Άνδρες, γυναίκες, ευχαριστούμε τον νέοι και μεγάλοι σε ηλικία. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Ποιο είναι το έργο μου που έχει με αναθέσει ο Κύριος, αδελφοί. Να το εκπληρώνω. Να είμαι προσιλωμένος, προσκολλημένος σε αυτό. Με ζήλο, με αυταπάρνηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τίποτα, αδελφοί, δεν πάει στράφη. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ό,τι και αν προσφέρουμε στον Κύριο, το εκτιμάει, το αναγνωρίζει ο Κύριος. Και το αποδίδει πολλαπλάσια ήδη σε αυτή τη ζωή. Και όλα αυτά που λέμε, αδελφοί, δεν είναι εικονικά, δεν είναι πλασματικά, είναι πραγματικά. Τα ζούμε, τα βιώνουμε, έχουμε πείρες ο καθένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πάντοτε, αδελφοί, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, θα ανατρέχουμε στις επεμβάσεις, στις ενέργειες του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού. Έχουν τον κατάλληλο χρόνο, αδελφοί. Όπου ο Κύριος θα εκπληρώσει κάθε τι που μας έχει υποσχεθεί. Πολλά πράγματα ο Κύριος τα αφήνει για μετά, αδελφοί. Πολλά τα πράγματα ανάλογα την ανάγκη, την προτεραιότητα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενεργεί ο Θεός. Όταν χρειάζεται κάτι άμεσα, χρειαζόμαστε το αποδίδει άμεσα. Εάν κάτι όμως είναι για μετά, για να τι, για να δοκιμάσει την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε, αδελφοί, ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας είναι για τη δοκιμασία μας, για να δούμε τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, οδήγησε το λαό Ισραήλ, ο Κύριος, μέσα στην έρημο για να σου φανερώσω την καρδιά σου, τι έχεις μέσα, τι φρονείς, να ταπεινωθείς. Και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπάνε τον Θεό. Άλλο πολλές φορές, τις περισσότερες φορές είναι το κριτήριό μας, τα κριτήριά μας και όλα τα κριτήρια του Θεού. Και πρέπει να, αδελφοί, να συνταυτιστούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να φτάσουμε πραγματικά, να εννοούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από μένα και για ποιο λόγο το θέλει. Και αν διψάω, αδελφοί, ο Κύριος μου φανερώνει, μου αποκαλύπτει. Και καλό είναι, αδελφοί, να αρχίσουμε να εμβαθύνουμε. Ξέρετε, μέχρι τώρα θεωρώ τον άξονα τον εαυτό μου
ότι ήμουνα σε, αδερφή, σε νερά, μέχρι τον Αστράγαλο, όπου ο άνθρωπος εκεί νιώθει ασφαλής, νιώθει τη σιγουριά, τη βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Και τώρα ο Κύριος μας σωθεί προς τα μέσα, μας σωθεί, μας βάζει στα βαθιά, να μάθουμε να κολυμπάμε, να μάθουμε να περπατάμε με την πίστη. Αλληλούια, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί, πολύ σημαντικό και καθοριστικό μέσα στην πορεία μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι εκεί πραγματικά, αδελφοί, αναποθέτεις τα πάντα και αναθέτεις τα πάντα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, ενώ τώρα μπορεί να νιώθουμε και να στηριζόμαστε στη δύναμή μας, στη σοφία μας, στη σοφία μας, στην οξυδορκιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει τάση ο άνθρωπος, αδελφοί, έχει τάση πραγματικά να καυχαίται μέσα του, να υπερηφανεύεται, να αλλοξενεύεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε τον Παύλο, τον ευλογημένο αυτόν δούλο του Θεού, αδελφοί. Επέτρεψε ο Κύριος, άγγελος Σατάν, να το ραπίζει για να μην τι υπερηφανεύεται, να μην καυχαίται. Για το πλήθος των αποκαλύψεων. Και εμείς λίγο κάτι να μας δώσει ο Κύριος, λίγο να μας χρησιμοποιήσει, λίγο να προφητεύσουμε, λίγο να κηρύξουμε. Βλέπουμε την καρδιά μας. Να φουσκώνει και να θεωρεί ότι κάτι ανώτερο είναι από τον άλλον και από τους άλλους. Δεν είμαστε ανώτεροι, αδελφοί. Να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το Πνεύμα του Θεού μου θύμισε, αδελφοί, χθες κάποια περιστατικά που είδα σε εικόνες μέσα στον κόσμο αυτό. Γινόταν ένας παγκόσμιος αγώνας μεγάλων αποστάσεων τρέξιμο. Και σε κάποια στιγμή, πριν το τέλος, αδελφοί, πριν να τελειώσει ο δρόμος, ήτανε κάποιος που προπορευότανε, αλλά ξαφνικά, λίγα μέτρα πριν να κόψει το νήμα, κατέρευσε. Και ο δεύτερος επερχόμενος έρχεται, τον βλέπει, τον σηκώνει, τον πάει μέχρι το νήμα, τον σπρώχνει και μετά επακολουθούσε. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Εάν μέσα στον κόσμο συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, πόσο μάλλον ανάμεσά μας, αδελφοί. Πόσο πρέπει να δίνουμε τιμή στους αδελφούς μας, ευχαριστούμε τον Θεό, και να λέμε ότι είναι καλύτερος. Αυτός άξιζε, αυτός αξίζει. Για κάποιο λόγο αυτή την ώρα έπεσε. Για κάποιο λόγο κατέρευσε. Να τον σηκώσω. Να τον οθήσω προς τα μπροστά. Αυτός είναι πιο άξιος από μένα. Και σε μια άλλη περίπτωση, αδελφοί, το ίδιο. Αγώνας δρόμου μεγάλων αποστάσεων και έρχεται ο πρώτος και γίνεται το ίδιο. Μετά από κάποιο διάστημα, αδελφοί του χάρη. Και έπεσε. Και ο δεύτερος πάει εκεί πέρα, κόβει το νήμα και αρχίζει να χτυπιέται. Να χτυπιέται, να πανηγυρίζει. Πού είμαστε, αδελφοί, εμείς? Πού είμαστε, αδέλφια ευλογημένα? Στην πρώτη περίπτωση ή στη δεύτερη? Θεωρούμε ότι εμείς κάτι ξέρουμε παραπάνω, κάτι ξέρω, ο Κύριος πραγματικά μας αποκάλυψε. Κατά χάρη, αδελφοί, είμαστε. Η ικανότητά μας δεν είναι από τον Θεό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευλογημένα, αδέλφια μου, χαίρομαι πραγματικά, αδελφοί. Μας αξίωσε ο Κύριος πριν από 4 χρόνια, βέβαια χάρη του Υιού μας, του Ιωάννη, αδελφοί. Χάρη αυτού βρισκόμαστε, και χάρη του Θεού πάνω απ' όλα, και χάρη του αδελφού μας, του Θέμη, και της Βαρβάρας βέβαια, που μας παραχώρησε το αυτοκίνητο, ούτως ώστε να έχουμε αυτή την ευκαιρία της μετακίνησης, αδελφοί. Γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες εδώ, αδελφοί, και πάντα λέω ότι εσείς εδώ στη Γερμανία ήρωες είστε, αδελφοί. Κόβετε χιλιόμετρα προκειμένου, αδελφοί, να παραβρίσκεστε στον οίκο του Θεού. Να τον λατρέψετε, να τον δοξάσετε, να συναντήσετε τον Κύριο αλλά και τα αδέλφια. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, πολλές φορές δεν είναι άμεσα αντιληπτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αξία και τη σημασία που έχει μπροστά στον Θεό. Όμως, ας έχουμε την υπομονή, θα το δούμε μπροστά μας, αδελφοί. Θα το απολαύσουμε. Και πολύ περισσότερο όταν ο Κύριος μας αξιώσει. Να πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα τα δούμε όλα. Θα τα ακούσουμε όλα. Θα τα εννοήσουμε όλα. Τώρα, γιατί η καρδιά μας δεν είναι διευρυμένη, δεν είναι απλωμένη, δεν είναι ανοιχτή. Το πνεύμα μας μπορεί να είναι περιορισμένο, συγκεκλισμένο. Να έχει κάποια στερεότυπα,
να έχει κάποια σχήματα δικά του που έχει σχηματίσει. Δεν ζούμε τελείως την ελευθερία του Κυρίου. Δεν μπορούμε να το απολαύσουμε, δεν μπορούμε να το δούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν και δεδομένες στιγμές, αλήθεια, έρχεται η παρουσία του Θεού, μας ανοίγεται διάνετο την καρδιά και τότε καταλαβαίνουμε. Και τότε, αδελφοί, πετάμε. Και έτσι πρέπει να είναι ο λαός του Θεού, αδελφοί. Οι εκλεκτοί νέοι θα τονίσουν ολοκληρωτικά, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους και θα πετάξουν σαν αετοί. Δόξα στο όνομα Κύριο. Τι ωραία, αδελφοί. Τι ωραίες υπερπτήσεις μας κάνει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Τι ωραίες εμπειρίες. Είχα, αδελφοί, τελείως διαφορετικές εμπειρίες. Από εδώ, προ Χριστού με αξίωσε ο Κύριος να περάσω, αλλά είχα πει και στο Μόναχο που πέρασα από εκεί πριν 4 χρόνια και από το Ντίσελντορφ και από την Ινεβέργη. Πέρασα από αυτά τα μέρη, αδελφοί, αλλά τα πατήματά μου ήταν διαφορετικά. Η στόχη μου ήταν διαφορετική. Και να σας πω λίγο από τον εαυτό μου, αδελφοί, από την ομολογία μου, ότι ήμουνα χίπης. Και ήμουνα μέσα στα ναρκωτικά. Μέσα στα ναρκωτικά, βουτυγμένος από τα νύχια μέχρι την κορυφή, αδελφοί. Και έκανε έλεος ο Κύριος. Με λέησε, με ελευθέρωσε, έσπασε τα δέσμα μου και με οδήγησε στο δρόμο της αρετής, στο δρόμο της ζωής. Και έκανα συνθήκη μαζί με τον Θεό. Συνθήκη αγάπης. Ποτέ, αδελφοί, να μην καταστρατηγήσουμε, να μην καταπατήσουμε, να μην αθετήσουμε αυτή τη συνθήκη. Κάναμε ένα συμβόλαιο ζωής μας με τον Κύριο. Ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε, σε ποιον εμπιστεύθηκαμε, συγγνώμη, τη ζωή μας. Ότι ο Θεός είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη. Έχει, θα έλεγα, την υπευθυνότητα αυτή, αδελφοί, να μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών, αρκεί να μην παρεκκλίνουμε, να μην πάρουμε παράλληλους δρόμους. Όπως ανέλαβε την ευθύνη μέσα από τον Μωυσή να οδηγήσει τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο στο Ισραήλ, στη χώρα της επαγγελίας του, της υπόσχεσης του Θεού. Το διεκπαιρέωσε, το ολοκλήρωσε, αμήν. Αν σκέτα, αδελφοί, που δεν μπήκανε οι περισσότεροι, γιατί? Για πίθια! Γιατί ο λόγος ήταν συνδεδεμένος με την πίστη! Ο δίκαιος άνθρωπος, δηλαδή, ζει μέσα από την πίστη στον Θεό. Όχι με αυτά που βλέπει, που μπορεί να καταλάβει ή να αντιληφθεί, ή με τη λογική ακόμη, δεν χωράνε, ή τα συναισθήματα ακόμη, δεν χωράνε αυτά, δεν έχουν μέρος. Άλλο είναι η πίστη αληθή. Ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Κάτι το οποίο δεν βλέπω, αλλά το πιστεύω, το εννοώ, το εγκολπώνομαι, το αγκαλιάζω. Βλέπεις τον Κύριο αρθή μου, αδελφέ μου, ανάμεσα τώρα. Μακάριος και μακάρι είσαι, αν σου άνοιξε ο Κύριος τα μάτια της ψυχής και το βλέπεις με όραση. Να λαχταρούμε, αδελφοί, να μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επιδιώκουμε ως οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή. Πολλές φορές το παραμελούμε. Πολλές φορές παρασυρώμαστε από τις έγνοιες, τις μέρημνες, τις ανάγκες, τις δυσκολίες της ζωής. Που όσο προχωράμε, αδελφοί, η αλήθεια είναι περισσεύουν, έτσι δεν είναι? Ακούμε αρρώστιες πολλές και ανάμεσα στο λαό του Θεού, μέσα στις εκκλησίες, αδέλφια μας, σε συγγενικά πρόσωπα, θάνατοι, αναχωρήσεις. Προ καιρού, άραγε σε όλες τις περιπτώσεις είναι το θέλημα του Θεού, όπως είπε ο αδελφός για την αδελφή αυτού, το αδελφό, αδελφή ήταν, να θυμάμαι ακριβώς, ή αν είναι το θέλημα του Θεού να θεραπευθεί, όχι να σωθεί, να θεραπευθεί. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Πολλές φορές βάζουμε προτεραιότητα ο άνθρωπος, έτσι, ή και ο αδελφός ακόμη, να θεραπευτεί. Είναι όμως το θέλημα του Θεού? Μήπως ήρθε η ώρα της αναχώρησης? Εμείς ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τέτοιου είδους πράγματα, αδελφοί. Εμείς έχουμε ορίσει ημερομηνίες, έτσι, να μεγαλώσουμε, να δούμε τα παιδιά μας να πατρεύονται, να δούμε να αποκτήσουμε εγγόνια και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα δικά μας σχέδια, τα δικά μας πλάνα. Καλύτερα, λοιπόν, τα πλάνα μας να τα κάνει ο Κύριος. Να σχεδιάζει ο Κύριος, να προγραμματίζει ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, λοιπόν.
Εμείς ως πλην σαφώς πολλές φορές, αδελφοί, λέμε και ζητάμε από τον Κύριο, αλλά αδελφοί, πραγματικά μέσα στην καρδιά μας, αλλά θέλουμε. Αλλιώς τα θέλουμε. Διαφορετικά τα θέλουμε. Δόξα στο όνομα του, και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Αυτό που ζητάμε τον Κύριο, να το εννοούμε, να λέμε ότι έτσι ακριβώς το θέλω, Κύριε. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο πεθερός μου, αδελφοί, ένας ευλογημένος άνθρωπος από τη Βέρεια και στη Βέρεια, αδελφοί, τον είχε προετοιμάσει ο Κύριος από 52-53 χρονών περίπου, αδελφοί, για πρόβλημα την καρδιά, ότι ετοιμάσω γέ μου, Αντώνη, θα σε έρθω να σε πάρω. Δεν ήταν αποδεχτό ούτε από την πεθερά μου, που τη ολόγερα, τον απόπανε, δικά σου, η πεθερά μου, ότι πού θα πας, τι είναι αυτά, δεν είναι, όχι, δεν είναι από τον Θεό αυτή η φανέρωση, δεν είναι από τον Θεό. Δόξα στον άλλο πεθερός, ευλογημένος, χαρισματικός άνθρωπος, το πραγματικά το δέχτηκε μέσα του και αγώνκιστα, αν και ταλαιπωρήθηκε πολύ, πολλά χρόνια, αδελφοί, με την καρδιά του, στην εντατική πόσο καιρό, στην τελευταία Θεσσαλονίκη, αγώνκιστος, το δέχτηκε, ήρθε η ώρα, 61 χρονών, αδελφοί, και αναχώρησε στον Κύριο. Δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τέτοιου είδους αναχωρήσεις, αδελφοί. Ξέρετε, πρέπει να ετοιμαστούμε, αδελφοί, για όλα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα οποία ο Θεός θα επιτρέψει στη ζωή μας. Το οποίο, αδελφοί, τα οποία δεν είναι αποκαλυμμένα όλα. Κάποια αποκαλύπτονται, αλλά πολλά δεν είναι αποκαλυμμένα. Γιατί δεν μπορούμε να τα βαστάξουμε, αδελφοί. Δεν μπορούμε να τα δεχθούμε. Δεν μπορούμε. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να συνταυτιστούμε με το θέλημα του Θεού και να το αποδεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αλλιώς το Πάτερ ημών, αδελφοί, προσευχή, μπορούμε να πούμε γεννηθείτε το θέλημά μου, Κύριε. Γιατί ουσιαστικά αυτό γίνεται, αδελφοί. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας, να είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί. Εδώ είμαστε γιατί μας αρέσει η αλήθεια. Αυτό που με έλκυσε και εμένα, αδελφοί, ήταν η αλήθεια. Με σκλάβωσε, με εχμαλώτευσε. Δεν μπορούσα να αντισταθώ μπροστά στο άγκουσμα της αλήθειας. Ταλαιπωρήθηκα πολλά χρόνια, αδελφοί, μέσα στη ζωή μου. Πάρα πολλά. Ξέρετε, η κατοικία μου ήταν ξενοδοχείο τα Αστέρια. Έδρα όπου ξημερώσει. Και εδώ τα μέρη που σας είπα, αδελφοί, προ Χριστού, που διάδικα ήταν, ερχόμουν με οτοστό. Ξεκινούσα από την Ελλάδα, έβγαινα στον δρόμο, στον διεθνή και πήγαινα προς τα πάνω. Να σου Βερολίνο, να σου Βιέννη, να σου Ολλανδία, να σου Αίγυπτο, να σου εδώ, να σου εκεί. Τι κατάφερα μέσα στη ζωή μου. Γι' αυτό έφτασα να λέω Κύριε. Και ζηλεύω τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στην εκκλησία και ανατράφηκαν και γκαλουχούνται μέσα στην εκκλησία, τα οποία πολλά ίσως νιώθουν μειονεκτικά. Τι να πω εγώ, δεν έχω ομολογία, δεν έγινε κάτι στη ζωή μου. Έγινε, αδελφέ μου, έγινε νέα και νέα. Πολλά σημαντικά μέσα στη ζωή σου. Να ευλογείς τον Θεό, να ευχαριστείς τον Θεό για αυτό που σου έλαχε, που γεννήθηκες μέσα σε οικογένεια πιστών ανθρώπων ευλογημένων και σου δίνει κατευθύνες γραμμές. Το δρόμο του Κυρίου σου δείχνουν μέσα από τη ζωή τους πάνω απ' όλα, γιατί έχουμε σημαντική ευθύνη, αδελφοί, εμείς οι γονείς. Πολλοί γονείς χάσανε τα παιδιά τους εξαιτίας του πολιτεύματος, των επιλογών, των λαθών, αδελφοί. Ήτανε σκληροί, άδικοι ίσως. Ευχαριστούμε τον Θεό, έδωσαν αρνητικά παραδείγματα. Θα δίνουμε μόνο θετικά παραδείγματα, αδελφοί. Πρώτα στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, στα αδέλφια μας. Παίζει ρόλο σημαντικό αυτό, αδελφοί. Να γινόμαστε μιμητέ του Χριστού. Να μας βλέπουν και να έρχονται να γεύονται καρπούς, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, τα αδέλφια μας. Να έρχονται και να παρηγορούνται, να βρίσκουν ανάπαυση κοντά μας, στην παρουσία, εκεί πέρα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς, αδελφοί, σαν άνθρωποι του Θεού, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ανατρέχουμε εδώ και εκεί. Τι είπε, αδελφοί, ο άγγελος του Θεού στον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα, η δούλε, η εταίρη σου, η συνέτερη σου. Αυτοί είναι άνθρωποι θαυμάσιοι. Βλέπεις τον αδελφό σου, την αδελφή σου, ότι είναι θαυμάσιοι, αδελφέ μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ότι είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Ή τον βλέπεις με τα κουσούρια και τα ελαττώματα, και τα λάθη και τις αντιναμίες και τις ελλείψεις, οι οποίες αναφίβολα, αδελφοί, περισσεύουν. Πολλές φορές, αδελφοί, πέφτουμε
και αμαρτάνουμε σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Διότι δεν είναι απλά η γνώση, αδελφή. Η γνώση δεν μπορεί να προσθέσει πολλά πράγματα, εάν πραγματικά, αδελφή, δεν συνοδεύεται με επίγνωση. Βαθιά συνειδητή γνώση μέσα μου. Γιατί ο Κύριος με κάλεσε. Τι ο Κύριος θέλει από μένα. Ποια ανταπόκριση θα έχω στο κάλεσμα του Κυρίου, στο περπάτημα του Κυρίου. Τι παραδείγματα θα δώσω στους δίπλα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Πολύ σημαντικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήρθε η μέρα, αδελφοί, που ο Κύριος με επισκέφθηκε. Μου μίλησε κάποιος ευλογημένος άνθρωπος του Θεού εκεί στην Νάουσα. Και αδελφέ μου, και η Νάουσα 500 μέτρα είναι το υψόμετρο της Νάουσας. Και λέω πολλές φορές, μέχρι τη Βέρεια, αδελφοί, έρχονται από εκεί και πέρα τύχει ψηλά στην Νάουσα. Εξόφαλτσα μου. Αν πάρει κανένα και έρθει προς τα εκεί, προς τα μέρη μας. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Μου μίλησε ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού και μου λέει ότι ο Χριστός αγαπάει. Ο Χριστός πέθανε για σένα. Ο Χριστός πλήρωσε για σένα. Ο Χριστός σε θέλει. Έφυγε ο αδελφός και άρχισα να κλαίω. Να κλαίω σαν μικρό παιδί. Χριστέ μου, εσύ σταυρώθηκες για μένα. Εσύ πέθερες για μένα. Εσύ με αγαπάς. Εγώ τι κάνω, πού βρίσκομαι, τι κάνω. Μακριά από τους γονείς, γιατί τους είχα μισήσει. Δεν τους βλέπω. Τι κάνω, Κύριε. Και αυτό το βράδυ έρθει εκείνο ο Κύριος, δόξα στο όνομα του Κυρίου, και καθώς ήταν αλλαγή πρωτοχρονιάς, 88 προς 89, και είχα καλεσμένους φίλους αρκετούς, κάναμε χρήση ναρκωτικών, χρήση πραγματικά διαφόρων ουσιών, αλλά αυτό που είχα νιώσει λίγες ώρες νωρίτερα ήταν πολύ δυνατότερο. Πολύ ισχυρότερο, πολύ βαθύτερο. Δεν μπορούσαν να με πιάσουν τα ναρκωτικά. Ω Κύριε, σε ευχαριστώ και με οδήγησε ο Κύριος αδελφοί μέσα στον οίκο του, μέσα στην εκκλησία, η οποία δεν υπήρχε τότε στην Βέρεια, στην Άουσα, αδελφοί, αλλά στη Βέρεια. Και με την πρώτη πραγματικά επίσκεψή μου, μου διαβεβαίωσε ο Κύριος ότι εδώ είναι η αλήθεια. Άκουσα γλώσσες, αλλά αυτό μου φάνηκε πολύ οικείο. Άλλοι πλησιάζουν, έρχονται για πρώτη φορά και τους φαίνεται παράξενο. Ή ακόμη και το εξουθενούνε. Σκανδαλίζονται, φεύγουνε. Για μένα φάνηκε πολύ οικείο, αδελφοί. Και το αποδέχτηκα πλήρως. Και να σου τώρα το δίλημα, αδελφοί, το οποίο βρέθηκε μπροστά μου. Νίκο, τι θέλεις να ακολουθήσεις τώρα. Τον τρόπο ζωής που κάνεις, που μεν είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν σε δεσμεύει κανείς. Δεν σου επιβάλλεται κανείς, δεν σου αναγκάζει κανείς τίποτα να κάνεις. Αλλά το τέλος είναι θάνατος, είναι κόλαση. Ή θα ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό. Που μεν έχει στενότητα. Να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο μυαλό. Είναι πιο περιορισμένα. Είναι στενή η πύλη. Είναι στενή. Είναι στενός ο δρόμος. Αλλά το τέλος είναι αιώνια ζωή. Αυτό θα έχουμε κατά νου, αδελφοί. Ο Κύριος μας κάλεσε για απόλαυση σωτηρίας. Δεν έχει να κάνει περί ουδενός άλλου πράγματος, αδελφοί. Πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε. Θυμάμαι έναν ευλογημένο άνθρωπο μέσα στην εκκλησία. Έκαιε η Πεντηκοστή. Έκαιε η Πεντηκοστή με μια περιφρόνηση. Χρόνια ζούσε μέσα στην εκκλησία. Λέω, αδελφέ μου, εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι στην Πεντηκοστή. Αλλά στην εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Και αυτό συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία. Έχουμε τη μαρτυρία του Κυρίου. Δεν είναι από το μυαλό μας. Δεν είναι μια συγκυρία που προέκυψε μέσα στη ζωή μας. Κάποιος μας μίλησε, κάτι ακούσαμε ή πήγαμε από περιέργεια. Που μπορεί να πει ο άνθρωπος, να ισχυριστεί. Αλλά με πρόσθεσε ο Κύριος. Να μείνουμε αδελφοί ριζωμένοι, θεμελιωμένοι, επικοδομούμενοι επάνω στην αγιωτάτη πίστη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να οικοδομούμε. Να μην αποδομούμε αδελφοί. Να μην καταστρέφουμε αυτό το οποίο είναι ο Κύριος οικοδομεί με κόπους και βάσανα. Και με το έργο αυτό εμείς, ο καθένας μας αδελφοί, από το δικό του μετερίζει, από τη δική του σκοπιά. Μην βλέπουμε δίπλα μας αδελφοί. Τι κάνει ο αδελφός μας, τι κάνει η αδελφή μας. Μου το δίδαξε πολύ καλά ο Κύριος.
όταν έβλεπα σαν έναν ευλογημένο και χαρισματικό άνθρωπο του Θεού πολλά χρόνια και μεγάλο σε ηλικία. Όμως να σου αυτός ο άνθρωπος, αλήθεια, αμάρτησε, έκανε λάθη, αδίκησε. Και εκεί κλονίστηκα στις αρχές της πίστης, αλήθεια. Κλονίστηκα. Διάφορα γεγονότα, αλήθεια, μπορεί να μας συγκλονίσουν μέσα. Να μας βάλουν σε διλήμματα, σε απορίες, σε ερωτήματα, σε προβληματισμούς. Μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί σε μένα, λέγει ο Κύριος. Ποιον ακολουθάμε, αδελφοί? Ποιον ακολουθάμε? Τον Ιησού Χριστό. Δεν ακολουθάμε ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσει, να αμαρτήσει, να ασφάλει. Και ο υπεύθυνος της Εκκλησίας. Ποιον θα ακολουθήσω, αδελφοί? Τον Ιησού Χριστό. Μου το δίδαξε πολύ καλά, το κατάλαβα το μάθημα, αδελφοί, και έκτοτε δεν απορώ, βέβαια στεναχωριέμαι όταν γίνονται λάθη, αδελφοί, και από ανθρώπους που θα περιμέναμε κάπως διαφορετικά να είναι η ζωή. Αλλά τι να κάνουμε, αδελφοί, τι να κάνουμε, τι μπορεί να αλλάξουμε εμείς? Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε, αδελφοί, είναι τη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, τη ζωή μας προσωπικά, και να αλλάζει και η ζωή της οικογένειας μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αυτό είναι το πλέον σημαντικό. Μην βλέπουμε στα λάθη, αδελφοί, και στα ελαττώματα ο ένας του άλλου. Λέω, έχουμε τόσα πολλά λάθη, που αν ασχοληθούμε με αυτά τα λάθη, δεν θα έχουμε ευκαιρία και χρόνο να ασχοληθούμε με τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Έρχονται σκέψεις, φιλονικίες διαλογισμών. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί ο αδελφός έτσι, γιατί? Ας τα αφήσουμε αυτά κατά μέρος, αδελφοί. Ας ξεφύγουμε από το μικρό κοσμό μας. Και λέω, να μεταβαστούμε στο μεγάλο κόσμο, αν μπορούμε να πούμε αυτά και αδόκιμη λέξη, στο μεγάλο κόσμο του Κυρίου, αδελφοί. Βλέπετε, στην παρουσία του Θεού όλα χάνονται, όλα ξανεμίζονται, όλα ξεχνιούνται. Ευχαριστούμε τον Θεό και θα επιδιώκουμε με κάθε τρόπο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά θα ήθελα, αδελφοί, και να διαβάσω, θα το διαβάσω όλο το κεφάλαιο, βέβαια, προς Εβραίους επιστολή, αυτό που θέλω, αδελφοί. Καθώς και το Πνεύμα, αδελφοί, έφερε κάποια εδάφια, το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από το λόγο που θα διαβάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. 1068 σελίδα είναι. 1068 σελίδα. Είναι προς Εβραίους επιστολή Αποστόλου Παύλου, Ιώτα Β' κεφάλαιο. Ας έχουμε λίγο την υπομονή, αδελφοί. Δεν θα έχουμε βέβαια το χρόνο αυτόν να το αναλύσουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό και ακόμη και η ακρόαση του Λόγου του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι δεν ξέρουμε την αλήθεια, αδελφοί, αλλά ο Κύριος μέσα από τον Λόγο του μας διεγείρει την ειλικρινή μας διάνοια. Μας υπενθυμίζει λόγια τα οποία, αδελφοί, κάπου μπορεί να τα προσπερνάμε, τα έχουμε ξεχάσει, να έχουν καταχωνιαστεί κάπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού με το Πνεύμα το Άγιο και ανασύρει και τα δίνει οντότητα. Και πρέπει ο Λόγος του Θεού να έρθει να είναι ζωντανός μέσα στη ζωή μας, να ρέει. Είναι φως στο δρόμο μας και στα μονοπάτια μας. Λίχνος στα πόδια μου, λέει, αδελφοί, ο ψαλμοδός, είναι ο Λόγος σου. Και φως μέσα στα μονοπάτια. Ευχαριστούμε τον Θεό. 1068 λοιπόν, Ιώτα Β' κεφάλαιο. Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, αν σ' απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, και ας τρέχουμε με θυπομονής το προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντας εις τον Ιησού των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην αισχύνη και εκάθισε δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τη αυτήν αντιλογίαν εις αυτών, για να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντιστάθετε έτι μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Και λησμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα. Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι όντι να αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ, εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί Υιοί. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών, είχομε παιδευτάς και εσεβόμηθα αυτούς, δεν θέλουμε υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει.
διότι εκείνη με προς ο λίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκεια αυτό, ο δε προς το συμφέρον ημών για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις, ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα χείρας και τα παραλυμμένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, για να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδής θέλει δει τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας, αναφιούσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόνος ή βέβυλος, καθώς ο Ισάφ ως δια μία δρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη. Διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενο και καιόμενον με πυρ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εις άλπιγκας ήχων και φωνή λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλυσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος. Διότι δεν υπέφερον το προστατόμενο και ζώνε εάν εγγύσει το όρος, θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Και τόσο φοβερό ήταν το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε: «Κατάφοβος είμαι και έντρομος, αλλά προσήλθητε εις όρος Σιών και εις πόλη Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις τον, και εις Θεών κριτή πάντων και εις πνεύματα δικαίων, ήτινες έλαβον την τελειότητα». Και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσατε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφώμε τον λαλούντα από τον ουρανό, του οποίου η φωνή την γην εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σίω ουχή μόνο την γην, αλλά και τον ουρανό. Το δέα έτι άπαξ δηλεί τον σαλευωμένο τη μετάθεση ως χειροποίητον, για να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλεία σάλευτη, ας κρατώμε τη χάρη δια της οποίας να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με σέβας και ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκο. Ζωντανός ο λόγος του Θεόρυφη, ενεργός μέσα στη ζωή μας. Η υπερτάτη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Οι ουρανοί και η γη θα φανιστούνε, οι λόγοι μου θα εκπληρωθούνε, λέγει ο Θεός αληθεί. Ένα γιώτα, μία κεραία δεν θα πέσει από τον νόμο, έως ότε εκπληρωθεί. Και έχω ακούσει ότι μια κεραία είναι στις εβραϊκές λέξεις, ας πούμε, ότι εάν φύγει ο τονισμός, αλλάζει όλο το νόημα της λέξεως ή το γενικά της πρότασης, της συλλαβή, γενικά, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με το νι και με το σίγμα, αδελφοί. Θα λάβουν χώρα όπως τα διαβάζουμε και τα ακούμε. Δεν υπάρχει ίχνος αφιβολίας. Πάσης αποδοχής άξιος ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί. Γιατί μας αξιώνει πραγματικά, αδελφοί, να έχουμε επαφή, κοινωνία με αυτόν τον Λόγο που ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Ενεργεί θαύματα, ενέργειες. Αυξάνει η πίστη μας, η πιστότητά μας προς τον Κύριο, η εμπιστοσύνη μας. Παίρνουμε θεραπεία. Και σήμερα έχουμε ανάγκη θεραπείας, αδελφοί. Ερχόμαστε στον Κύριο ως υγιείς, αλλά ως ασθενείς. Πάσχουμε, αδελφοί. Πάσχουμε πραγματικά, σωματικά, πνευματικά πολλές. Ατονίζουμε. Έχουμε αδιαθεσία πνευματική, ανορεξία. Δεν έχουμε διάθεση να διαβάσουμε. Δεν έχουμε διάθεση να προσευχηθούμε. Δεν έχουμε διάθεση να έρθουμε στην Εκκλησία. Και βλέπουμε το φαινόμενο αυτό. Σιγά-σιγά οι Εκκλησίες να αδειάζουν. Ο λαός να μην προσέρχεται. Να μην πλησιάζει, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδελφοί. Είναι ένα μεγάλο μυστικό το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, αδελφοί, και να το σπηλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφέ μου. Σε όποια κατάσταση κι αν είσαι, να έρχεσαι μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί θα λέγαμε, όταν είμαι καλά, εντάξει. Αλλά όταν δεν είμαι καλά, με πονάει το κεφάλι, με πονάει το στομάχι, δεν μπορώ, έχω σκέψεις, έχω προβληματισμούς, έχω αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο, αδελφοί,
Δεν έχουν ανάγκη γιατρού, αδελφοί γένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ερχόμαστε και ήρθαμε και σήμερα, αδελφοί, ως πάσχοντες. Και θα λάβουμε θεραπεία. Θα φύγουμε διαφορετικά, αδελφοί. Όταν ανοίξουμε την πόρτα εκείνη, θα φύγουμε διαφορετικά. Πετώντας. Με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος μας άκουσε. Μας μίλησε, μας απάντησε. Μου δώσε τη βεβαιότητα, τη μαρτυρία μέσα μου. Άκουσα το λόγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Αυτός είναι. Βοήθησέ μας, Κύριε. Βοήθησέ μας. Καθώς ήταν. Βοήθησέ μας. Περπατάω, ναι. Δόξα. Ναι. Να δοξάζεις τη ζωή μου. Μη σε μικραίνω, μη σε ελαττώνω. Μη, Κύριε. Και πολύ περισσότερο μη γίνω αιτία, Κύριε, να βλαστημείτε το όνομά σου. Γιατί λέει, αδελφοί στους Ισραηλίτες, εξαιτίας σας βλαστημείτε το όνομά του. Βλάπτεται η φήμη του Κυρίου, αδελφοί. Αυτό είναι βλαστήμη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από εμάς πρέπει να δοξάζεται ο Κύριος, αδελφοί. Στη δουλειά σου, αδελφοί μου. Στη δουλειά σου, αδελφέ μου. Στη δουλειά μας, στον περίγυρό μας, στη συγγένειά μας. Πρέπει να λάμπει η ζωή μας. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε, αδελφοί. Μια πόλη που είναι πάνω στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι φανερή. Διαγυμνού οφθαλμού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα πω και αυτό που είπα στους αδελφούς. Πάρικοι είστε, αδελφοί μου και αδελφές μου. Ξένοι είστε σε αυτή τη γη. Ποια είναι η πατρίδα σας? Η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Ο ουρανός. Ο ουρανός. Ο ουρανός είναι η πατρίδα μας. Είμαστε ουρουναπολίτες. Και έτσι πρέπει να περπάτα. Με αυτό το φρόνημα. Να φρονούμε τα πάνω, τα άνω. Όχι τα επίγεια. Όχι τα επίγεια. Πολλές φορές. Τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Να χρησιμοποιήσουμε εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος ψυχή δικαίου δεν θα λιμοκτονήσει, δεν θα τον αφήσει να πεθάνει από την πείνα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Νέος ήμουνα και γύρασα και δεν είδα δίκιο εγκατελειμμένο πάνω στη γη, ούτε τα παιδιά του να είναι, ας πούμε, ζητιάνοι, να στερούνται άρτου. Πόσα άλλα, αρφή, κλείστα. Γι' αυτό λέμε, αρφή, να πάρει ο Λόγος του Θεού οντότητα, σάρκα και οστά μέσα στη ζωή μας. Να το ζούμε. Να μην ζούμε εμείς πλέον. Να ζει ο Χριστός. Όπως ο Παύλος, αδελφοί. Δεν ζω εγώ, λέει, πλέον. Ο Χριστός ζει μέσα μου. Εγώ σταυρώθηκα ως προς τον κόσμο και ως κόσμος ως προς εμένα. Μην αγγίζουμε κάθαρτα πράγματα, αδελφοί. Μην σειρώμαστε από πίσω. Μην αποβάλλουμε την παρησία μας που έχει μες στα αποδοσία, το θάρρος μας. Στον Κύριο να εκφραζόμαστε και νομολογούμε να έχουμε καρπό χιλέων. Έχετε μεγάλο έργο, αδελφοί, και εσείς εδώ. Πολλές φορές δεν βλέπουμε άμεσα τα αποτελέσματα και αποκάνουμε κι εγώ. Για πολλά χρόνια, αδελφοί, σχεδόν έρημος ο οίκος του Θεού εκεί στην πόλη μας. Για διαφόρους λόγους. Μόνο, αδελφοί, να μην δίνουμε αφορμές. Μην είμαστε η αιτία που μπορούν να απομακρυνθούν αδελφοί. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που το τρέμω και το φοβάμαι. Να μην γίνω εγώ αιτία να σκανδαλιστώ αδελφός και αδελφή. Αν έχει την τάση, την προδιάθεση να σκανδαλιστεί, δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Δεν μπορώ να επιβληθώ, να πω κάτι. Αλλά μην γίνω αιτία εγώ, αλίμονο. Άλλοι σκανδαλίζουν, πειράζονται το ένα το άλλο. Πάνε να συναντήσουν κάτι το ανώτερο, κάτι το μεγαλύτερο. Χαρίστηκαν αυτοί σε εμάς οι πιο τίμιες, οι πιο ακριβές και πιο μεγάλες επαγγελίες. Τι ψάχνεις από εκεί πέρα, τι περισσότερο. Γιατί, Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καθόμαστε ήσυχοι. Μην τα μεταβαλόμαστε, μην τα μετατοπιζόμαστε. Μην είμαστε ανήσυχοι. Στην ησυχία, στην επιστροφή και στην ανάπαυση, εκείνη η σωτηρία μας. Και θυμάμαι μέσα σε δύσκολες καταστάσεις που βίωνα, αδελφοί, τη στεναχώρια που φύγανε, αδελφοί, για διαφόρους, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και μου έλεγε ο Κύριος, μείνε ιέ μου, μείνε. Ω Κύριε, για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις, κάτι περισσότερο ξέρεις. Και να σου αλθεί, έχει λίγους μήνες, έχει φανεί ο καρπός αυτός της υπομονής, το να μένουμε και να μην κοιτάζουμε αυτό το φαινόμενο που πολλές φορές είναι απογοητευτικό, αποθαρρυντικό. Όπως είπαμε, πάμε δια της πίστεως. Γιατί κάθε πράγμα είναι στον καιρό του. Εάν δεν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, δεν κουνιέται φύλλο.
στείλω. Όταν όμως έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τότε ο Κύριος θα αποδώσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Πιστός ο υποσχεθείς. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, τι πρέπει να βιώσουμε μέσα στη ζωή μας, το Λόγο του Θεού, για να μην κλονίζεται η πίστη μας σε δεδομένες στιγμές, σε δύσκολες. Άντε στα εύκολα, εντάξει, πάμε καλά, ωραία. Αλλά στις δυσκολίες, αδελφοί, και στις αναταραχές της ζωής μας, ποια είναι η στάση μας, ποια είναι η συμπεριφορά μας. Πώς δεχόμαστε, πώς τα αποδεχόμαστε όλα αυτά, αδελφοί. Άνθρωποι, αδελφοί, οι οποίοι πέρασαν τα πάνδυνα, και ένας από αυτούς ήταν ο Ιώβ. Ο Ιώβ σε μία μέρα χάσε τα πάντα, αδελφοί. Και τα 10 παιδιά. Εμείς σκεφτόμαστε ένα παιδί αν χάσουμε. Ευχαριστώ τον Θεό. Μας χάρισε τον Ιωάννη, που ξέρετε, λέει, τον ξέρετε, σπουδάζει εδώ. Τον Αντώνη, που πρόσφατα παντρεύτηκε στη Βέρεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, μικρότερος. Και ένα μικρός 6 χρονών. Μας χάρισε ο Θεός. Ονειρικά πράγματα. Ξέρετε, εγώ στον κόσμο Δεν παντρεύουμε, εγώ δεν σοβαρεύομαι. Αυτό τραγουδούσα. Και πού να παντρευτείς, αδελφοί, με τότε τρόπο ζωής. Με ένα sleepy bum. Να ζεις κατά αυτόν τον τρόπο. Κάθε μέρα την χρήση των ναρκωτικών, σε σπηλές. Είπα έναν αδελφό εδώ, λέω, σε σπηλές έμενα, κάτω στην Κρήτη. Και μου λέει, τα μάταλα. Τα μάταλα σου ήταν μπροστά. Σε αυτές τις πλήρες που έμενα, Δράκουλας. Εκεί υπήρχαν πονηρά πνεύματα, αδελφοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί, γιατί ενώ να ασχολούμουν και με ανατολίτικες θρησκείες και με βιβλία και με θεωρίες τέτοιες, είχα και το Ευαγγέλιο, αδελφοί, που ήταν, μου έφερε την ισορροπία μέσα στη ζωή μου. Αν και ο Κύριος μου είχε προεγνωρίσει. Κάποια στιγμή κόντεψα να σαλέψω, αδελφοί, από την παρουσία αυτών των πνευμάτων μέσα στις σπηλές εκείνες. Γι' αυτό, όταν έλεγα σε κάποιο χωριό που πήγαινα να πάρω λίγο ψωμί, λίγο ότι μένω στο Δράκουλα, τρέμανε και ήδη η κριτική. Ο Δράκουλα, πω, αυτή δουλειά έχεις εκεί πέρα. Και σηκωνόμουν το βράδυ, έκανα χιλιόμετρα για να πάω να ακούσω ένα ριάκι, τον ήχο του νερού, για να γαλινέψει η ψυχή μου. Και επέστρεφα πάλι. Και μια φωνή κάποια στιγμή μου λέει, σήκω, φύγε από εδώ, τι κάνεις. Η φωνή του Κυρίου, χωρίς εγώ να την αντιληφθώ, χωρίς να την εννοήσω. Βλέπουμε, αδελφοί, το σχέδιο του Θεού, μέσα στις απερισκεψίες μας, στις αφροσύνες μας, στα στάδια. Ήταν μαζί μας. Δεν υπήρχε πιθανότητα να φύγουμε αυτή τη ζωή. Έμελε ο Κύριος να μας καλέσει. Και πάω, θυμάμαι, μπαίνω μέσα στο καράβι στο Ηράκλειο για να πάρω τον δρόμο της επιστροφής για Πειραιά και γαλήνεψε η ψυχή μου, ένιωσα τόσο ειρήνη, τόσο ανάπαυση. Ουφ, Κύριε μου. Ταλαιπωρηθήκαμε, αδελφοί, μέσα στη ζωή πολύ και εκτιμάω φάνταστα αυτό που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λάθη, αδυναμίες, ελλείψεις, παραλήψεις. Πολλά, αδελφοί. Αλλά αυτό, αδελφοί, μην μας καταβάλει. Μη μας πτωεί, αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό. Δείξε έλεος, αδελφέ μου, αδελφοί μου, στον εαυτό σου. Πρέπει να δείχνουμε έλεος, αδελφοί. Όχι να τον έχουμε στο απειρόβλητο, έτσι, εντάξει, ξέρω εγώ. Να δικαιολογούμε και να κουκουλώνουμε, αδελφοί. Ο εξομολογούμενος στις αμαρτίες και παρετών αυτές, αυτός θα ελεηθεί, αυτός θα ευωδοθεί και θα ευλογηθεί. Αλλά μην καταβάλεις και υποβιβάζεις και υποβαθμίζεις, αδελφοί, τον εαυτό σου. Μην λες, εγώ είμαι άχρηστος, άχρηστος, τι να κάνω. Έχεις πολλά να κάνεις. Έχεις κάνει και θα κάνεις πολλά περισσότερα. Έτσι, αδελφοί, για να ξέρουμε πώς εργάζεται ο εχθρός και πώς τα εκμεταλλεύεται με αθώες, ας πούμε, σκέψεις και αθώες. Και έρχεται ύπουλα. Είναι ύπουλος, δεν είναι ευθύς ο εχθρός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς έχουμε, αδελφοί, τη στρατηγική όμως του Κυρίου, του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε. Καταλαβαίνετε, αδελφοί. Τη στρατηγική του Κυρίου. Τις μεθόδους του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να μπούμε πνευματικά πιο βαθιά, αδελφοί. Με συγχωρείτε, μην μας πιάνει κότσο ο εχθρός, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε έχοντας επιχειρήματα. Επιχειρήματα. Έχοντας την παρησία και την εξουσία. Εμείς δεν αξίζουμε σίγουρα. Ο Κύριος είναι άξιος. Και πολλές φορές κάνουμε το λάθη, αδελφοί. Την Κυριακή. Δεν είμαι άξιος να πάρω κοινό. Δεν είμαι άξιος. Ποιος είναι άξιος? Είναι κάποιος άξιος, έστω και μία, και να πει ότι εγώ
χάρη αξιοσύνης μου, της καλοσύνης μου, της καλοκαγαθίας μου, απλώνω το χέρι και λαμβάνω σώμα και αίμα και συμμετέχω και είναι κοινωνό στο σώματος και το αίματος του Χριστού. Όχι. Μετανοώ. Μετανοώ, ζητάω συγχώρηση από τον Θεό και από ανθρώπους ενώ σου έσφαλα και αμάρτησα. Γίνεται αποκατάσταση. Άμεση. Το αισθανόμαστε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Τις μεγαλύτερες ευλογίες αλήθεια τις έλαβα και πιστεύω όλοι μας σε στιγμή που νιώθαμε χώμα, χώμα, δύναμη, ανήμποροι. Θα έρθω στην Εκκλησία, Κύριε, θα σκύψω το κεφάλι κάτω και δεν θα μιλήσω, δεν θα ανοίξω το στόμα μου. Έλα εσύ εδώ. Που λες αυτό. Και ανοίγει το στόμα σου και μιλάει ο Κύριος μέσα από το στόμα σου. Σου μιλάει μέσα στην καρδιά. Σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο. Σε χρησιμοποιεί. Ω Κύριε Θεέ μου. Αδελφοί, άμα αφήσετε, μέχρι το πρωί θα αρχίσω να μιλάω. Μέχρι το πρωί. Όμως δεν θέλω να σας κουράσω. Εγώ στον κόσμο, αδελφοί, ο τρόπος ζωής που έκανα, με όλα αυτά, αδελφοί, ο χαρακτήρας μου ήταν ότι δεν μιλούσα. Και ένα από αυτά που έλεγα, τι να μιλήσω εγώ τώρα, αφού δεν κάνω τίποτα. Δεν κάνω. Τι να μιλήσω. Για να μιλήσει κάποιος μαζί μου, έπρεπε να πάει στο Δήμαρχο να κάνει αίτηση. Για να μιλήσει με τον Νίκο, πάει αίτηση στο Δήμαρχο. Και τώρα τουλάχιστον και από άμβονος, άμα αρχίσω, δεν σταματάω. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Είναι ευλογημένα, αδελφοί, τα πράγματα του Θεού, τα λόγια του Θεού. Είτε τα μιλάς, είτε τα ακούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε μακάριοι, αδελφοί. Είμαστε καθαροί, γιατί δεχόμαστε το λόγο του Θεού, αδελφοί. Θα μείνουμε, αδελφοί, σε αυτό. Θα μείνουμε, όπως παραλάβαμε από τον Κύριο. Λάθη ο Κύριος δεν κάνει. Εμείς κάνουμε λάθη. Εμείς οι άνθρωποι παρεκκλίνουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Και ξέρετε, αδελφοί, όσα περισσότερα πράγματα μας φανερώνει ο Κύριος, μας αποκαλύπτει, τόσα περισσότερα θα μας ζητήσει. Έτσι. Οι απαιτήσεις του Θεού και η κρίση του Θεού είναι τελείως διαφορετική με κάποιον που έλαβε λίγο, έλαβε λιγότερο. Γιατί τόσο ήθελε, τόσο ζητούσε, τόσο. Πολλά φορά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, αδελφοί. Δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν θα μου εξηγεί. Μας δόθηκε πολύ, θα μας ζητηθεί πολύ. Άρα τι αδελφοί μένει. Ο καθένας να είναι πιστός οικονόμος της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Μη λες, αδελφέ μου και αδελφέ μου, ότι δεν έλαβε εγώ τίποτα. Έλαβες κάτι σημαντικό που κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Μπορείς μόνο εσύ. Γιατί σας είπα, αδελφοί, εξειδίκευση έχουμε. Και κάθε γραμματέας που μαθητεύεται στα περί της βασιλείας και είμαστε γραμματείς, έχουμε αξίωμα. Γραμματέας είναι κάτι το που, έτσι, αξίωμα. Μαθητεύουμε τα περί της βασιλείας των ουρανών. Βγάζει από το θησαυρό του νέα και παλιά. Από το δικό του θησαυρό, όχι από το θησαυρό του Κυρίου, ό,τι άχρηστο. Ή τώρα, τελευταία το πήραμε, το δεχτήκαμε μέσα μας. Το φιλοξενήσαμε, το φιλοξενούμε ακόμη. Ή οτιδήποτε παλιό, έξω. Σκουπίδια, άχρηστα πράγματα. Και να παίρνουμε τα χρήσιμα. Αμήν αρφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.